λίγο να καταλάβεις πώς να ξεκινήσεις, λίγο πώς να κάνεις μια δομή. Το πρώτο θέμα ήταν εύκολα γενικά όμως. Είχε και σωστό λάθος, διευκόλυνε λίγο τα παιδιά. Η περίληψη ήταν λίγο πέδαμα. Κατά τα άλλα ήταν εύκολα σε γενικές γραμμές. Πες μας τη λόγη, πώς κλείσει η διαδικασία, τι ώρα σας δόθηκαν τα θέματα και αν κλείσαν άλλα. Άρχισα λίγο τα θέματα να έρθουν, ήρθαν κατά τις 9 και 10, κάπου εκεί. Η δυνατή αποχώρηση ήταν 10 και 10, όπως είναι προφανώς. Οπότε εντάξει. Το θέμα της έκθεσης πώς φάνηκε, το θέμα που σας ζητήθηκε να αναπτύξετε, είχατε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο? Είχαμε προετοιμαστεί, μερικά παιδιά λίγο καλύτερα από μένα, μερικά δεν ξέρω κιόλας θα σας πω. Εντάξει, βατό ήταν σε γενικές γραμμές από άλλες χρονιές διαφορά. Πώς ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα όταν δόθηκαν τα θέματα, βατά τα θέματα, λίγο αισιοδοξία? Βατά, ναι, ήταν, είχε λίγο αισιοδοξία, δεν υπήρχε άγχος από τα περισσότερα παιδιά. Γελάγαμε μέχρι να δοθούν τα θέματα, οι επιτηρητές ήταν πολύ εντάξει. Επόμενο θέμα, επόμενο μάθημα που δίνεται, πότε και τι είναι? Μεθαύριο, μαθηματικά. Ναι, ήταν σχετικά εύκολο κατά τη γνώμη μου. Μας βοήθησε, ήταν ωραία, καλά, βατά. Εγώ προσωπικά έγραψα αρκετά καλά, θεωρώ. Το πρώτο κείμενο το οποίο ήταν από ακαδημιακή διάλεξη ήταν εύκολο το βρήκες? Εύκολο, κατανοητό. Βοήθησε και στην έκθεση να μας πήραμε ιδέες από αυτό. Θέλεις να μας πεις λίγο για το θέμα το τελευταίο που πιάνει και τις 40 μονάδες? Ήθελα να γράψουμε για το ρόλο της επιστήμης σε σχέση με το πώς βοηθάει την ανθρωπότητα, καθώς και για τα ηθικά εφόδια που πρέπει να έχει κάθε επιστήμονας για να εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτούς. 500-600 λέξεις, ναι. Ξέφτασες εκεί? Ναι, ξέφτασα. Γύρω στους 520 κάπου εκεί. Πολύ ωραία. Πότε δίνεις πάλι? Εγώ τη Δευτέρα. Μάθημα? Μάθημα φυσική κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έγραψα ό,τι μπορούσα. Όλη τη χρονιά είχα κάνει προσπάθεια για να καταφέρω να γράψω όσο καλύτερα μπορώ. Μπερδεύτηκα λίγο. Είχα κάποια άγχη την ώρα που έγραφα. Αλλά πιστεύω τα πάω καλά. Σε δυσκόλεψε και σε άγχωση? Το τελευταίο θέμα, η έκθεση ή η περίληψή σου? Κυρίως η έκθεση. Δεν μου έδωσαν ιδέες. Αλλά στο τέλος εντάξει, κατάφερα. Έγραψα μια έκθεση, σωστές λέξεις. Στην προετοιμασία σου είχες πιάσει ένα τέτοιο θέμα, επιστήμη και επιστήμονα? Ναι, παρόμοιο μια φορά, οπότε ναι, αυτό μου βοήθησε. Επόμενο μάθημα πότε δίνεις? Την Παρασκευή μαθηματικά. Τώρα πας για ξεκούραση ή πας για προετοιμασία για το επόμενο μάθημα? Και για ξεκούραση και για προετοιμασία. Είσαι κάποιο δικαστήριο να δεις τα θέματα? Αν θα πάω τώρα στο δικαστήριο για θέματα, όχι, δεν το έχω να πάρω. Λίγο να καθαρίσεις το μυαλό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, γράψα. Το θέμα πώς πάει? Ωραίο θέμα, έχεις να γράψεις. Εντάξει, μια χαρά πιστεύω. Τι σας ζητήθηκες? Στην έθεση το θέμα. Για το ρόλο της επιστήμης προκειμένου να καταπολεμηθούν τα σύγχρονα προβλήματα και ποια είναι τα ηθικά εφόδια που θα πρέπει να έχουν οι επιστήμονες προκειμένου να επιτεύξουν αυτό το στόχο. Έγραψες καλά, δεν έχεις λέξει όλους 500-600. Ναι, πιστεύω μια χαρά έχω γράψει. Πότε σας δόθηκαν τα θέματα? 9 και 5. Προλάβατε, γράψατε και πότε θα σας πάρουν σχόλες, πότε τελειώνουν? Στις 12 και 5. Επόμενο μάθημα που γράφεις? Την Παρασκευή μαθηματικά. Έχεις προετοιμαστεί γι' αυτό, πιστεύεις ότι θα είναι επίσης βατό ένα το θέμα? Εντάξει. Πιστεύω ότι θα είναι αξιοπρεπή. Τι μάθημα σε τρομάζει εσένα? Περισσότερο εγώ έχω να την έκθεση. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Είσαι από κατεύθυνση τεχνολογική, οικονομία και πληροφορική. Έχεις κάποιο στόχο, θέλεις να περάσεις σε κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο? Πρώτα ΣΟΕ θέλω, Αθήνα. Εντάξει. Η έκθεση εδώ πώς φάνηκε, έγραψε σε έναν καλό βαθμό, πώς υπολογίζεις εσύ? Ναι, εγώ ένα 15 και θα είμαι ευχαριστημένο. Εντάξει. Θα πας τώρα να ελέγξεις κάπου τα θέματα, να δεις αν τα έχεις γράψει σωστά ή τα σωστό λάθος? Ναι, θα πάρω τηλέφωνο την καθηγήτριά μου και θα δω. Σε ευχαριστούμε πολύ και σας από την γενικά αλήθεια με το μάθημα της έκθεσης. Πώς έγραψες εσύ? Ήταν πάρα πολύ καλά. Το θέμα δεν ήταν εύκολα. Εντάξει, δεν το περίμενα γενικά αυτό το θέμα, αλλά εντάξει, εύκολα ήταν και χάρηκα που έπεσε. Το κείμενο στην αρχή που σας ζητήθηκε να κάνετε περίληψη,
το ήξερε, ήταν... το ξαναπιάσει τα χέρια, ήταν δύσκολο, ήταν εύκολο. Α, όχι, δεν το έχω ξαναπιάσει, αλλά εύκολο ήταν. Είχε ωραίο λεξιλόγιο, είχε και ωραίο νόημα. Μια χαρά. Το κλίμα στην αίθουσα όταν μου δόθηκαν τα θέματα ήταν λίγο ανακούφιση, ήταν λίγο άγχο. Τρέξατε να διαβάσετε όλα τα θέματα πρώτα και μετά να ξεκινήσετε να γράφετε. Πώ κινήθηκε εσύ? Γενικά υπήρχε άγχο, εντάξει, προφανώ. Αλλά όχι, ήταν ήρεμα τα πράγματα. Εγώ το περίμενα πιο εγχωτικό γενικά. Αλλά όχι, εντάξει, μια χαρά. Ήταν ανακούφιση τώρα, νιώθω πάρα πολύ ανακούφιση. Το επόμενο μάθημα που δίνεις? Αρχαία κατεύθυνση. Αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο. Τι περιμένεις, ή θεωρείς ότι είσαι αισιόδοξη ότι όλα θα πάνε καλά? Με αγχώνει λίγο πιο πολύ τα αρχαία, αλλά είμαι αισιόδοξη γενικά και ελπίζω όλα να πάνε καλά και για όλα τα παιδιά. Για το άγνωστο εννοείς? Ναι, κυρίως το άγνωστο. Τώρα από εδώ και πέρα τελείωσε το πρώτο μάθημα, πας στο σπίτι να συνεχίσεις το διάβασμα, πας και ξεκούρασε, θα πας σε κάποια φροντιστήριο. Θα πάω για λίγο ξεκούραση για την τάξη και μετά θα πάω για μάθημα να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα θέματα δεν ήταν τραγικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και οι ασκήσεις το ίδιο εύκολες. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμούν να γίνει πραγματικότητα. Θέλεις κάπου να περάσεις, έχεις κάποιο στόχο βάλει? Οικονομικά, πιο πολύ Αθήνα. Η Πάτρα τώρα θα δείξει. Θέλω να μας δείξεις λίγο τη διαδικασία με το που έφτασες στο σχολείο σου. Τι ώρα? 8 η ώρα, έφτασες λίγο νωρίτερα. Ήρθα από τις 7.30. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήμουν αγχωμένη στην αρχή. Αλλά τελικά δεν είναι κάτι το τραγικό. Είναι απλά κάποιες εξετάσεις και καλό είναι τα παιδιά να μην αγχώνονται. Γιατί δεν κρίνεται η ζωή σου από αυτές τις εξετάσεις και ίσα ίσα μπορεί να τις δώσει και παραπάνω από μία φορά. Απλά να μπουν μέσα και στα επόμενα μαθήματα και γενικά και τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που πρόκειται να δώσουν και αυτά πανελλαδικές, να μπουν ήρεμα και να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Παίζει ρόλο το άγχος, η ψυχολογία που έχει όταν έρχεσαι για εξετάσεις? Παίζει αρκετό. Εγώ προσωπικά ήμουν πολύ αγχωμένη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Όταν έφτασα εδώ είπα, οκ, μπαίνω, γράφω και ξαναβγαίνω. Τελείως υπόθεση. Να πούνε ήρεμα, αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.